Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στην τελευταία συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων με εκατέρωθεν διαπληκτισμούς και αντεγκλήσεις και εν μέσω αποδοκιμασιών ή επευθυμιών επί της πρότασης του Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον για την διεξαγωγή προώρων εκλογών πριν ισχύσει η αναστολή των εργασιών της Βουλής ως τη 14η Οκτωβρίου με απόφαση της κυβέρνησης. Χαοτικές σκηνές με διαπληκτισμούς και αντεκλήσεις εκτυλίχθηκαν στη Βρετανική Βουλή κατά την τελευταία συζήτηση επί της πρότασης του Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον για τη διεξαγωγή προώρων εκλογών πριν μπει λουκέτο στο Κοινοβούλιο στις 14 Οκτωβρίου. Η διαδικασία που ολοκληρώθηκε μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας κατέληξε με την ψηφοφορία επί της πρότασης, η οποία οδήγησε σε νέα ήττα της κυβέρνησης Τζόνσον με την μαζική αποχή των βουλευτών από τη διαδικασία να καθορίζει το αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, δεν εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη ενισχυμένη πλειοψηφία των 2/3 της Βουλής για την αποδοχή της πρότασης, καθώς μόνο 293 βουλευτές ψήφισαν υπέρ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός τόνισε πως δεν θα ζητήσει άλλη καθυστέρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Θα πάω στις Βρυξέλλες 17 Οκτωβρίου και θα διαπραγματευτώ την αποχώρησή μας στις 31 Οκτωβρίου, ευελπιστώ με συμφωνία, αλλά και χωρίς συμφωνία εάν χρειαστεί. Δεν θα ζητήσω άλλη καθυστέρηση». Ο Μπόρις Τζόνσον κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι παρέχει στις Βρυξέλλες επιπλέον 250 εκατομμύρια λίρες την εβδομάδα χωρίς κανένα λόγο, ενώ η ηγέτης των εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν δήλωσε ότι ένα Brexit χωρίς συμφωνία κινήσει μια νέα περίοδο σύγχυσης και καθυστέρησης. «Θέλουμε εκλογές, όμως όπως είμαστε, δεν είμαστε διατεθειμένοι να ρισκάρουμε να επιβληθεί καταστροφή της μη συμφωνίας στις κοινότητές μας, στις θέσεις εργασίας και στις υπηρεσίες μας και στα δικαιώματά μας». Ο πρόεδρος της Βουλής, Τζον Μπέρκοου, κατάφερε βαρύ πλήγμα στον Τζόνσον, καθώς ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από την θέση του, προειδοποιώντας την κυβέρνηση να μην υποβαθμίζει το Κοινοβούλιο. Ξεκαθάρισε δε τη θέση του για τη διάλυση της Βουλής. «Αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη πρακτική, δεν είναι τυπικό, δεν είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει, είναι μια από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια αναστολή εργασιών εδώ και δεκαετίες και αντιπροσωπεύει όχι μόνο στο μυαλό πολλών συναδέλφων, αλλά σε τεράστιο αριθμό ανθρώπων εκτός Βουλής, μια πράξη εκτελεστικού διατάγματος». Το Κοινοβούλιο αναμένεται να αναστείλει τις εργασίες του για 5 εβδομάδες μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός στα τέλη Αυγούστου, περίπου 2 εβδομάδες πριν από την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα αυξημένες παραμένουν οι ροές των μεταναστών προς τα ελληνικά νησιά, καθώς οι αφίξεις συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό και κατά τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχεδιάζει να ολοκληρώσει μέσα στο επόμενο δεκαήμερο δύο νέες δομές στον Καραβόμηλο Φθιώτιδας και στην Κόρινθο, οι οποίες βέβαια θα έχουν χαρακτήρα τράνζιτ, θα χρησιμοποιηθούν δηλαδή για σύντομο χρονικό διάστημα. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες μεταναστών, η κατάσταση στα κέντρα υποδοχής έχει γίνει ξανά αφόρητη. Ο αντιπρόσωπος της ΗΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, Φιλίπ Λεκλέρκ, αναφέρει: «Η κατάσταση στα κέντρα υποδοχής είναι άσχημη, ιδιαίτερα στη Μόρια της Λέσβου, στο Βαθύ της Σάμου, στο Πύλι στην Κο. Αυτά είναι τα κέντρα υποδοχής στα οποία φτάνουν οι πρόσφυγες και ασφικτιούν. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Μόριας στη Λέσβο, όπου φιλοξενούνται σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες 4 φορές περισσότεροι πρόσφυγες από ό,τι είναι οι δυνατότητες του καταβλισμού και του κέντρου στο βάθη της Σάμου, όπου φιλοξενούνται 7 φορές περισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες». Ο Φιλίπ Λεκλέρκ δηλώνει: «Είδα παιδιά σε εντελώς ακατάλληλα καταλήματα, γιατί τα κέντρα είναι γεμάτα, τα κοντέινερ είναι γεμάτα, επομένως μένουν πολλοί σε σκηνές δίπλα στον καταβλισμό, κάτω από ελαιόδεντρα. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για να μειωθεί ο πληθυσμός μέσα από οργανωμένες μεταφορές μετά από την καταγραφή τους στην υπηρετική Ελλάδα». Μόνο τον Αύγουστο έφτασαν στα νησιά πάνω από 8.000 μετανάστες. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η κυβέρνηση προχωρά στην κατάρτιση ενός master plan με πολιτικές και μέτρα που φιλοδοξούν να καλύπτουν όλες τις στοιχές της διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος.
Όσον αφορά το μήνα Σεπτέμβριο και συγκεκριμένα τις πρώτες 9 ημέρες του τρέχοντος μήνα στα νησιά και κυρίως στη Λέσβο, έφτασαν 2.720 άτομα. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2018, ο αριθμός των προσφύγων και μεταναστών που έφτασαν στα νησιά ήταν 1.296. Σύμφωνα με μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων που επικαλούνται τα νέα, οι περισσότεροι από τους αφιχθέντες ήταν από το Αφγανιστάν και μάλιστα πολλές γυναίκες και παιδιά. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου, δείχνουν ότι στον καταβλισμό της Μόριας ο αριθμός των εγκλωβισμένων αγγίζει τις 10.000, ενώ στο βαθύ της Σάμου έφτασε τις 4.944. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο οποίο έχει υπαχθεί το πρώην Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχεδιάζει να ολοκληρώσει, σύμφωνα με την Καθημερινή, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο δύο νέες δομές στο Καραβόμηλο Φτιώτιδας και στην Κόρινθο. Στο πρώτο κέντρο σχεδιάζεται να μεταφερθούν 312 άτομα και στο δεύτερο περίπου 600. Πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη λένε ότι και τα δύο κέντρα θα έχουν χαρακτήρα transit, καθώς σε αυτά θα φιλοξενούνται για σύντομο χρονικό διάστημα πρόσφυγες από το Ανατολικό Αιγαίο, μέχρι να ελευθερωθούν θέσεις στις ήδη υφιστάμενες δομές της υπηρωτικής χώρας. Το χαρτοφυλάκιο για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής αναλαμβάνει ο Μαργαρίτης Χινάς, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που διακινούνταν από το πρωί, σύμφωνα με τις οποίες ο Έλληνας πρώην επίτροπος θα τοποθετούνταν σε θέση αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Μαργαρίτης Χινάς ορίζεται αντιπρόεδρος της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γίνεται ο πρώτος Έλληνας επίτροπος που αναλαμβάνει την αντιπροεδρία της Κομισιόν, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάινεν. Όπως έγινε γνωστό, ο Μαργαρίτης Χινάς θα είναι υπεύθυνος για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Η πρόεδρος της Κομισιόν μάλιστα ρωτήθηκε για το τι ακριβώς θα περιλάμβανε το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο και εξήγησε ότι θα είναι υπεύθυνος για το ζήτημα της μετανάστευσης, της εξειδικευμένης εργασίας και θα έχει αρμοδιότητες για το θέμα της προστασίας. Η επιτυχής διαχείριση της μετανάστευσης, δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, συνδέεται με την ανάπτυξη μιας αλυσίδας δράσεων, ενώ ξεκαθάρισε ότι ενώ η Ευρώπη θα πρέπει να παράσχει προστασία σε όσους πρόσφυγες τη χρειάζονται, θα πρέπει επίσης να εφαρμόσει τις επιστροφές των παράτυπων μεταναστών. Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου να αναλάβουν τα καθήκοντά τους, όλοι οι επίτροποι θα πρέπει να λάβουν την έγκριση των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωκοινοβουλίου. Οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα, προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα την 1η Νοεμβρίου. Την ικανοποίησή του για την επιλογή του στη θέση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αρμοδίου για την Προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, εξέφρασε ο Μαργαρίτης Χινάς μέσω Twitter. Είμαι ενθουσιασμένος που προτάθηκα για Πρόεδρος για την προστασία του τρόπου ζωής μας, καλύπτοντας μετανάστευση, ασφάλεια, απασχόληση και παιδεία. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω δουλειά και ανυπομονώ να συζητήσω με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πώς μπορούμε να μεταφράσουμε τις πολιτικές μας προτεραιότητες σε πραγματικά αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους, έγραψε ο κύριος Χινάς στην ανάρτησή του. Πόλο έλξης για τους επισκέπτες του νησιού μας αποτελεί το αρχαιολογικό ανάκτορο της Κνωσού, το οποίο κατακλείζεται από τουρίστες καθημερινά. Αυτό αποδεικνύεται μάλιστα και από τα στοιχεία της Ελστάτ, τα οποία καθιστούν το μνημείο της Κνωσού πρώτο ως προς την επισκεψιμότητα σε επίπεδο νησιού και δεύτερο σε επίπεδο Ελλάδας, ακολουθώντας την πάντα δημοφιλή Ακρόπολη. Το μινωικό ανάκτορο της Κνωσού αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Αυτό αποδεικνύει η εικόνα και τον μήνα Σεπτέμβριο στην είσοδο του παλατιού. Ουρές από τουρίστες στο ταμείο και δεκάδες λεωφορεία να φτάνουν το ένα μετά το άλλο. Μου άρεσε πολύ το παλάτι. Τώρα πρέπει να πάω να διαβάσω λίγο για να καταλάβω τις γνώσεις που πήρα από εδώ. Αλλά ήταν εντυπωσιακό. Μου άρεσε πολύ η Ελλάδα, τα μνημεία της. Είχα έρθει πριν 40 χρόνια και νομίζω ότι είναι υπέροχα εδώ. Ο καιρός, οι άνθρωποι. Μετά από εδώ θα επισκεφτούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου για να δούμε τι υπάρχει εκεί από το παλάτι του Μήνωα. Να σε πω την αλήθεια, δεν ξέρω ακόμα τίποτα. Δεν κοίταξα καθόλου και δεν ξέρω, θα το διαβάσω τώρα. Ήταν πολύ ωραία εδώ. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ. Δεν ξέρω κάτι για το παλάτι της Κνωσού. Κάνει πολύ ζέστη. Ήταν πολύ ωραία.
Αυτό που μου άρεσε περισσότερο είναι ότι υπάρχει πολλή ιστορία σε αυτό το μέρος που κρατάει από πολύ παλιά και αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού εμφανίζει εντυπωσιακή δυναμική ως προς τους δείκτες επισκεψιμότητας της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, διατηρώντας σταθερά την πρωτοκαθεδρία μεταξύ των αρχαιολογικών χώρων του νησιού μας και τη δεύτερη θέση μεταξύ των μνημείων όλης της Ελλάδας. Με την Ακρόπολη βέβαια να κατατάσσεται ως το πρώτο μνημείο σε επισκεψιμότητα στη χώρα. Μέχρι 10-15 Οκτώβρη νομίζω θα πάει έτσι η κίνηση. Δόξα τω Θεώ, έχουμε κίνηση, έχουμε τουρισμό. Πήραμε άτομα προσωπικό, όλα πάνε καλά. Very nice, very good. Yes, it's lovely. It's exciting. Ήταν τέλεια. Στον Καναδά δεν έχουμε πολλή ιστορία και είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως είναι μια αρχαία πόλη και το παλάτι ήταν καταπληκτικό. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πόσο όμορφο είναι το παλάτι. Αισθάνομαι ακριβώς το ίδιο. Μου άρεσε πολύ το παλάτι και όλη αυτή η ιστορία που έρχεται από 3 με 4 χιλιάδες χρόνια πριν. Είναι εντυπωσιακό. Η Κνωσός δεν έχει χάσει τη δεύτερη θέση σε επισκεψιμότητα πανελλαδικά τουλάχιστον από το 2009, οπότε και εξετάζονται τα στοιχεία της Ελστάτ πλην ελαχίστων αυξομοιώσεων που δεν είναι ικανές να αλλάξουν τη συνολική εικόνα. Στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται η πάντα δημοφιλής Πιναλόγκα. Τα σχολεία ανοίγουν και οι μαθητές θα επιστρέψουν και πάλι στα Θρανία για τη νέα χρονιά. Το πρώτο κουδούνι για το σχολικό έτος 2019-2020 θα χτυπήσει στα σχολεία την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου. Πάντως τα προβλήματα στα σχολεία της Κρήτης και ειδικότερα σε αυτά του νομού Ηρακλείου παραμένουν μεγάλα. Στα Θρανία τους μετά από την καλοκαιρινή ανάπαυλα επιστρέφουν αύριο Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου οι μαθητές, οπότε και στα σχολεία όλης της χώρας θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, σηματοδοτώντας την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς. Το πρόβλημα κενών θέσεων εκπαιδευτικών συναντάται και φέτος και στην Κρήτη. Τα κενά στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Κρήτη αναμένεται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, να ξεπεράσουν τις 3.000 θέσεις, ενώ τα σχολεία της ενδοχώρας αναμένεται και φέτος να αντιμετωπίσουν το μεγαλύτερο πρόβλημα υποστελέχωσης. Αντιμετωπίζουμε για μία ακόμη χρονιά το τραγικό φαινόμενο με το άνοιγμα των σχολείων να υπάρχουν σχολεία αυτή τη στιγμή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ειδικά στην ενδοχώρα, τα οποία θα μείνουν αστελέχωτα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή γυμνάσια και λύκια στα οποία υπάρχει μόνο ο διευθυντής και κανένας άλλος συνάδελφος. Η κατάσταση σε επίπεδο Κρήτη σε γενικές γραμμές αποτυπώνει την εικόνα των σχολείων σε πανελλαδικό επίπεδο, όπου οι ελλείψεις εκπαιδευτικών υπολογίζονται σε τουλάχιστον 25.000. Τα περισσότερα κενά εκτιμάται ότι θα καταγραφούν όπως κάθε χρόνο στα σχολεία του νομού Ηρακλείου, όπου μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπολογίζεται να ξεπεράσουν τα 1.200, ενώ στην δευτεροβάθμια είναι πιθανό να αγγίξουν τα 800. Οι αλλαγές στις οποίες προβαίνει και την τρέχουσα σχολική χρονιά η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αποτελούν βελτιωτικές κινήσεις και όχι ριζικές αλλαγές που θα ευνηδίαζαν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Στο δημοτικό δεν αλλάζει κάτι πέραν της πρόθεσης του Υπουργείου να επαναφέρει το κριτήριο της βαθμολογίας για την επιλογή σημειοφόρου της παρελάσης ήδη από την 28 Οκτωβρίου, όπως δήλωσε η Υπουργός Νίκη Κεραμέως στη συνέντευξή της την περασμένη Πέμπτη. Θα κάνουμε αλλαγές σε πράγματα που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Σε άλλα πιο συμβολικά, για παράδειγμα, είναι η ιστορία της σημαίας και η ιστορία των παρελάσεων και το ποιος κρατάει τη σημαία στις εθνικές επαιτίους. Για το Λύκειο και τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το σύστημα εισαγωγής που ψηφίστηκε επί Υπουργείας Κώστα Γαβρόγλου παραμένει στους βασικούς του άξονες. Οι εξετάσεις θα γίνουν σε 4 μαθήματα. Οι μαθητές θα εξεταστούν στα ίδια ακριβώς μαθήματα τόσο για το πολιτήριο όσο και για τις πανελλαδικές. Αντί των λατινικών, οι μαθητές θα εξεταστούν στο μάθημα της κοινωνιολογίας και όρες διδασκαλίας των μαθημάτων θα είναι 6 την εβδομάδα. Οι ομάδες προσανατολισμού θα είναι 4, όσο και τα επιστημονικά πεδία. Ωστόσο, οι αλλαγές που φέρνει η νέα ηγεσία είναι κατάργηση της κατηγοριοποίησης των τμήματων σε ελεύθερης πρόσβασης και κατόπιν εξετάσεων, μείωση της εξεταστέας ύλης στα μαθήματα βιολογία, χημεία, κοινωνιολογία, οικονομία, ιστορία και αρχαία. Μείωση του συντελεστή της λογοτεχνίας στην συνεξέταση με την έκθεση στο 15% του συνολικού βαθμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι απόφοιτοι του 2019 επιλέξουν να επανεξεταστούν στο σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση το 2020, θα εξεταστούν με το ίδιο σύστημα με το οποίο εξετάστηκαν στις πανελλαδικές του 2019.
Το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη, τραγουδοποιό, συνεργάτη και κυρίως φίλο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα είπαν χθες επί σκηνής ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και ο Δημήτρης Θαρόβας, φανερά και βαθιά συγκινημένοι. Το ίδιο συγκινημένος και ο Λάκης Παπαδόπουλος, που σε συνέντευξή του για τον Λαβρέντη δάκρυσε, λέγοντας ότι ο Μαχαιρίτσας έκανε κάτι πολιτισμένο για την πατρίδα και σαν τραγουδιστής είναι κάποιος που δεν μπορεί να αντιγραφεί. Σου μοιάζει σελήνη που να βρω γαλήνη στον άδεια να τέλω όσο σε θέλω. Ήταν τεράστιο μέγεθος για την ελληνική μουσική ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών από καρδιακή ανακοπή. Συνθέτης και τραγουδιστής σπάνιας ποιότητας και ταυτόχρονα άνθρωπος σπάνιας στόφας και ήθους. Δύσκολα αυτά τα δύο τα βρίσκεις μαζί σε ένα πακέτο. Ήταν εξωστρεφής, ακομπλεξάριστος, χυμαρώδης και αυθόρμητος, ευθύς και ομά ειλικρινής, με χιούμορ, αφοσιωμένος σύζυγος και πατέρας, καλός φίλος. Στον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα άρεσε να αυτοσαρκάζεται, δεν προσπαθούσε να ωραιοποιήσει τα βιώματά του, δεν έκρυβε τα ζόρια που πέρασε, τα οποία στην αρχή της καριέρας του δεν ήταν και καθόλου λίγα. Η οικογένειά του ήταν για τον Λαβρέντη ο πυλώνας πάνω στον οποίο στήριξε και την καριέρα του. Η σύζυγός του Ελένη, που είναι αγιογράφος, ήταν στήριγμά του στα δύσκολα. Απέκτησαν μία κόρη, την Μαρία Κλάρα. Στο ισόγειο της πολυκατοικίας όπου έμενε με την οικογένειά του στο Λυκαβητό σε ένα μικρό διαμέρισμα, είχε φτιάξει το στούντιό του με το αρχείο του, τη δισκοθήκη του και τις κιθάρες του. Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά βρέθηκε χθες το βράδυ ο Βασίλης Παπακοσταντίνου για την προγραμματισμένη συναυλία του στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του εμφανίσεων για το νέο δίσκο «Μπλέξαμε». Στην αρχή της συναυλίας του, ο συναισθηματικά φορτισμένος Βασίλης Παπακοσταντίνου αναφέρθηκε στην απώλεια του αγαπημένου του φίλου και συνεργάτη και τραγούδησε μαζί με το κοινό το «Φλασάκι», ένα διαχρονικό τραγούδι σε στίχους του Σάκη Μπουλά και μουσική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Ένας αγαπημένος, πολύ αγαπημένος φίλος, ένας σπουδαίος συνεργάτης και ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Θα ήθελα στην αρχή της συναυλίας, που έτσι κι αλλιώς θα είναι αφιερωμένη από μας, όλους στο Λαβρέντη και τους φορείς, θα ήθελα να ενώσουμε τη φωνή μας τραγουδώντας μαζί ένα τραγούδι του σε στίχους του φίλου του Σάκη του Μπουλά και φίλου μας. Πολύ για μένα σήμερα. Έτσι όμως η δουλειά μας, όχι να μας επειδή είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε εδώ. Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα γέμισε με θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας του. Το κομικό τραγικό είναι ότι μιλήσαμε χθες και ψάχναμε σε ποια παράσταση εργοθέσεις που... Ένας ακόμη από τους πολύ στενούς και αγαπημένους φίλους του τραγουδοποιού είναι και ο Δημήτρης Θαρόβας, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα πάνω στη σκηνή του θεάτρου. Από αυτές που μας μένουν σε ποια παράσταση θα έρχονταν, οπότε θα το αφιερώσουμε αυτή... Εμφανώς συγκινημένος με σπασμένη φωνή ήταν ο Λάκης Παπαδόπουλος, μιλώντας σε συνέντευξή του για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Με φωνή που δύσκολα έβγαινε, ο Λάκης Παπαδόπουλος παραδέχτηκε πως «Ό,τι τραγούδι και να ακούσω, στεναχωριέμαι». Μιλώντας για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, είπε ότι υπήρχε ένθεν και ένθεν συμπάθεια και αγάπη. Εχθές ήταν έκπληξη, σήμερα είναι μελαγχολία. Αύριο θα είναι χειρότερα. Τόσο πολύ. Ό,τι τραγούδι και να ακούσω τώρα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρε μάρς τα πάρει. Μετά τις έντονες διαμαρτυρίες δημοτών, την αγωνία γονέων για την ανεξέλεγκτη χρήση των οχημάτων αυτών από ανηλίκους, αλλά και τα ατυχήματα που σημειώθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι άνδρες της Τροχέας προχωρούν από το πρωί της Δευτέρας στην απομάκρυνση των ηλεκτροκίνητων πατινιών από το κέντρο του Ηρακλείου. Στην απομάκρυνση των ηλεκτροκίνητων πατινιών από το κέντρο του Ηρακλείου προχωρεί από το πρωί της Δευτέρας η Τροχέα Ηρακλείου.
Μετά τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, αποφασίστηκε ότι ο μοναδικός τρόπος να αντιμετωπιστεί η επικίνδυνη αυτή μόδα είναι να απαγορευτεί προσωρινά η διάθεση και η κυκλοφορία των πατινιών μέχρι ότου υπάρξει το απαιτούμενο νομικό πλαίσιο. Κανείς φορέας δεν απαξίωσε ούτε ζήτησε την εφαρμογή αυτή, αυτά τα μέσα να απαγορευτούν. Ζήτησε να νομοθετηθεί η λειτουργία τους. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν ήταν απορριπτική και απαξιωτική να φύγουν από το προσκήνιο. Όχι. Να θεσμοθετηθεί ο ρόλος και ο τρόπος κυκλοφορίας τους και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Με φόντο άκρως ανησυχητικές εικόνες με την χρήση ηλεκτροκίνητων πατινιών σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, ο Δημοτικός Σύμβολος Δημοτικής Κίνησης, Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες Γιώργος Μανδαλάκης, έχει εκφράσει επανειλημμένως τον προβληματισμό του, τονίζοντας την ανάγκη να δρομολογηθούν λύσεις. Και στην οδό Καλοκαιρινού, λεωφόρο Καλοκαιρινού, αλλά και στη λεωφόρο Δημοκρατίας, κυκλοφορούν τα πατίνια ελεύθερα και είναι μέσα στην σύγχυση της κυκλοφορίας. Και όπως ξέρετε και η δρόμη μας δεν είναι και ιδιαίτερα καλή. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να μην συμβεί κάποιο δυστύχημα. Πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια λύση. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε προβληματισμός, ανησυχία, αλλά και αντιδράσεις από κατοίκους και στη Δημοτική Αστυνομία και στην Υπηρεσία Τροχέας για τα προβλήματα που δημιουργούνται από την κυκλοφορία αυτών των μέσων. Προβλήματα όχι μόνο για τους αναβάτες τους ίδιους, αλλά για τους πεζούς και τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Η νέα μόδα προκαλεί πονοκέφαλους στις αρχές την ώρα που το θεσμικό πλαίσιο γύρω από την κυκλοφορία τους εξακολουθεί να είναι ανυπαρκτό. Τόσο σχετικά με την κυκλοφορία των ηλεκτροκίνητων πατινιών, αφού δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όσο και για τη χρήση του δημόσιου χώρου για τη στάθμευσή τους. Είναι μια άσκηση πίεση η διαδικασία που κινήσαμε. Εμείς σε κάθε περίπτωση και η αστυνομία, μέχρι να εκδοθεί το πλαίσιο, όπου τα βλέπουμε εγκαταλελειμμένα θα τα μαζεύουμε. Για τρίτη χρονιά, εκατοντάδες καλλιτέχνες από την Κρήτη αλλά και από την Κύπρο μάκεψαν το κοινό στην καρδιά της πόλης του Ρεθύμνου, στην πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, συγκεκριμένα 350 καλλιτέχνες, οι οποίοι δημιούργησαν μία μοναδική για την Κρήτη πανδεσία ήχων, μουσικών οργάνων και φωνών. Για τρίτη χρονιά, πολλά μουσικά σύνολα από όλη την Κρήτη αλλά και από την Κύπρο μάγεψαν το κοινό που συγκεντρώθηκε στην πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη στην καρδιά της πόλης του Ρεθύμνου. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανήλθε στους 350 καλλιτέχνες, έτσι και δόθηκε φωνή σε περισσότερες χοροδίες, ορχήστρες και μουσικά σύνολα, δημιουργώντας μια μοναδική για την Κρήτη πανδεσία ήχων, μουσικών οργάνων και φωνών. Είμαι πανευτυχής γιατί για τρίτη χρονιά το Ρέθυμνο γίνεται πόλος έλξης και το πολιτιστικό γεγονός της Ρεθύμνης, καθώς και των εκπαιδευτικών, καθώς και των καλλιτεχνικών συναυλιών, γίνεται στην κεντρική εταιρεία πλατεία της πόλης μας, στην πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη. Το φεστιβάλ αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για την πόλη του Ρεθύμνου αλλά και ολόκληρη την Κρήτη, ενισχύοντας την εξωστρέφειά της και το διεθνές προφίλ της. Παράλληλα, προβάλλει την πόλη και την τοπική οικονομία, δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες και οι συμμετέχοντες στα master classes από άλλες πόλεις και το εξωτερικό είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να ζήσουν στο Ρέθυμνο. Δεν μπορώ παρά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους ιδιοργανωτές του συγκεκριμένου φεστιβάλ και συγκεκριμένα στην περιφέρεια Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, στο Δήμο Ρεθύμνου, καθώς και τους υποστηρικτές μας που δεν είναι άλλοι από το Επιμελητήριο Ρεθύμνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα master classes ήταν δωρεάν, όπως επίσης χορηγήθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής. Χορηγός επικοινωνίας, η Κρήτη TV. Στα όργανα φλάουτο, κλαρινέτο, σαξόφωνο, κόρνο, τρομπέτα, τρομπόνι, τούμπα και ερμηνεία χοροδιακού τραγουδιού με διάθεση χοροδίας, καθώς επίσης δίνουμε και μουσικό αναλόγιο σε ορχήστρες από όλη την Κρήτη και από την Κύπρο. Στη
στη διεθνή επικαιρότητα τώρα οι διαπραγματεύσεις με τους Ταλιμπάν, οι οποίες φαινόταν ότι είχαν φτάσει πολύ κοντά σε μια ιστορική συμφωνία τελείως ανοριστικά, όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την ίδια ώρα. Στην Ιταλία, οι βουλευτές έδωσαν με μεγάλη πλειοψηφία ψήφο εμπιστοσύνη στη νέα κυβέρνηση του πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε. Οι Ιταλοί βουλευτές έδωσαν με μεγάλη πλειοψηφία ψήφο εμπιστοσύνη στη νέα κυβέρνηση του πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε. Από τους 606 βουλευτές, 343 ψήφισαν υπέρ της νέας κυβέρνησης, ενώ 263 ψήφισαν κατά και 3 απήχαν. Στην ομιλία του από το βήμα της Βουλής πριν την ψηφοφορία, ο Ιταλός Πρωθυπουργός παρουσίασε το πρόγραμμα της κυβέρνησής του, υποσχόμενος μια νέα εποχή μεταρρυθμίσεων στην Ιταλία, εκτιμώντας πως πρέπει να βελτιωθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει στις χώρες μέλη όριο δημοσιονομικού ελλείμματος στο 3% και του χρέους ως ποσοστό επί του ΑΕΠ το 60%. Νέα ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης είναι προγραμματισμένη και την Τρίτη, αυτή τη φορά στην Ιταλική Γερουσία. Τη Δευτέρα, πάντως, βουλευτές της αντιπολίτευσης φώναζαν μέσα στο κοινοβούλιο το σύνθημα «Εκλογές, εκλογές» και την ίδια ώρα έξω από τη Βουλή, υποστηρικτές τους διαδήλωναν κατά της νέας κυβέρνησης Κόντε. Το οριστικό τέλος στις διαπραγματεύσεις με τους Ταλιμπάν, οι οποίες είχαν φτάσει πολύ κοντά σε μια συμφωνία μετά από 18 χρόνια πολέμου στο Αφγανιστάν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Τραμπ επικαλέστηκε την φωνική επίθεση στην Καμπούλ για την ακύρωση της συνάντησής του με τους ηγέτες των Ταλιμπάν, που μέχρι τότε είχε κρατηθεί μυστική. Ο Αφγανός πρόεδρος Ασάφ Γκάνι υπογράμμισε πως διαπραγματεύσεις χωρίς κατάπαυση του πυρός δεν είναι εφικτές. Όπως είπε ο ίδιος, η επίτευξη ειρήνης δεν είναι δυνατή χωρίς όρους και η διαπραγμάτευση χωρίς κατάπαυση του πυρός δεν είναι δυνατή. Οι Ταλιμπάν απειλούν ότι η απόφαση για ακύρωση των συνομιλιών θα έχει κόστος σε ανθρώπινες ζωές για τους Αμερικανούς. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν εγκαταλείπει το σχέδιο για απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν στο προσεχές μέλλον. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Γερμανία νίκησε 2-0 τη Βόρεια Ιρλανδία στο Μπέλφαστ και την έπιασε στην κορυφή του ομίλου. Τεσσάρες για Ολλανδία, Κύπρο και Βέλγιο, λύτρωση στο 89 για Ρωσία. Απίθανο μπλέξιμο στον 5ο και 7ο όμιλο. Στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Γερμανία επικράτησε εκτός έδρας τη Βόρεια Ιρλανδία με 2-0 και την έπιασε στην κορυφή του 3ου ομίλου. Χάρη στα γκολ του Χάστενμπεργκ στο 48ο λεπτό και Γκνάμπρις καθυστερήσει στο αγώνα, η Γερμανία πήρε την νίκη και το προβάδισμα για την πρόκριση. Στο άλλο μάτς του ομίλου, οι Ολλανδοί, με φόρα μετά τη μεγάλη νίκη επί της Γερμανίας, δεν είχαν κανένα πρόβλημα να πάρουν δεύτερο σερί τρίποντο μακριά από την έδρα τους, κερδίζοντας την Εστονία με 0-4. Τα δύο πρώτα γκολ για τους Οράνια πέτυχε ο Ράιαν Μπάμπελ στο 17ο και 48ο λεπτό. Στο 76ο λεπτό, ο Μέμφις Ντεπάι ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3, ενώ το τελικό 0-4 διαμόρφωσε ο Βαϊνάλντουμ στο 27ο λεπτό. Η ισοπαλία της Κροατίας στο Αζερμπαϊτζάν έδινε στη Σλοβακία την ευκαιρία να πλησιάσει το +1 από την κορυφή και ακριβώς αυτό έκανε. Αντιμετωπίζοντας την Ουγγαρία εκτός έδρας, η Σλοβακία προηγήθηκε στο 40 με τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ Ρόμπερτ Μακ και δεν πτωήθηκε όταν οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 50 με τον Σομποσλάι. Οι Σλοβάκοι στο 56 συγκεκριμένα ξαναμπήκαν μπροστά στο σκορ με τον γκολ του Μποζένικ και κράτησαν το πολύτιμο τρίποντο. Το Πολωνία-Αυστρία ήταν θεωρητικά το πιο αμφίρροπο μάτς της 6ης αγωνιστικής στο συγκεκριμένο όμιλο και αποδείχθηκε και πρακτικά τέτοιο. Έπειτα από έναν 90 λεπτό χωρίς γκολ, οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τους βαθμούς, με τους Πολωνούς πλέον να νιώθουν την ανάσα των Σλοβαίνων, οι οποίοι έπειτα από ένα τρελό μάτς νίκησαν με 3-2 το Ισραήλ. 1-0 ο Βέρμπιτ στο 43, 1-1 ο Νάτχο στο 50, 1-2 ο Ζάχαβη στο 63, 2-2 ο Μπέζιακ στο 66 και 3-2 ξανά ο Βέρμπιτ στις καθυστερήσεις. Στον όμιλο της Κύπρου, το μεγάλο φαβορί Βέλγιο έκανε εκπληκτικό παιχνίδι στη Σκωτία, διαλύοντάς την εκτός με 4-0. Τεράστιος πρωταγωνιστής ο Κέβιν Ντεμπρούιν, ο οποίος αφού μοίρασε 3 ασίστ σε Λουκάκου στο 9, Βερμάλεν στο 24 και Άντερ Βάιβελτ στο 32, έβαλε εκείνο στο 4ο γκολ της ομάδας του. Η Ρωσία ακολουθεί στη δεύτερη θέση και στο +3 με το πολύ δύσκολο 1-0 επί του Καζακστάν στο 80ο λεπτό με τον Φερνάντες, ενώ η Κύπρος έκανε τα αυτονόητα στο Σαν Μαρίνο. Μόλις στο δεύτερο λεπτό, ο Κούσουλος με διπλή προσπάθεια από κοντά με σουτ άνοιξε το σκορ έπειτα από κόρνερ του Κυριάκου και ρότα κουνάκι ασίστ του Λαϊφή. Στο 38ο λεπτό, ο Παπουλής έκανε ένα σουτ από το ύψος περιοχής, ο Μπενεντετίνη έσκυψε να μαζέψει την μπάλα, αλλά αυτή του έφυγε κάτω από τα πόδια και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0. Στο 73 ο Γεωργίου σημάδεψε με απευθείας φάουλ το οριζόντιο δοκάρι και ο Κούσουλος με κοντινό πλασέ έκανε το 3-0, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ, ενώ το κερασάκι στην τούρτα τοποθέτησε ο Αρτιματά στο 75 με άπιαστη κεφαλιά έπειτα από παλιά του Γεωργίου.
Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.